Συνέγινές μου, πρέπει να ξέρετε ότι σε προηγουμένη αναφορά που έχω κάνει για τις υπηρεσίες της παγκόσμιας και τις παγκόσμιες μυστικές υπηρεσίες αλλά και τις αστυνομίες της παγκόσμιας, πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί είναι οι μηχανισμοί του πλανήτη για αυτούς που έχουν άσυλο και που δεν μπορεί κανείς να τους πειράξει. Θα συμφωνήσω, όπως έχω ξαναπεί, ότι αυτές οι υπηρεσίες ελέγχονται από σκοτεινά κέντρα εξουσίας. Όλες, η CIA, η DEA, η Delta, άλλες μεγάλες υπηρεσίες. Αυτό όμως το έχουν κάνει διότι έχουν φτιάξει ένα πλανήτη στο παγκόσμιο καθεστώς, με την παγκόσμια οικονομία, με τα παγκόσμια προϊόντα, μέσα από όλες τις συμβάσεις που έχουμε κάνει, και άρα είμαστε σε μια παγκόσμια μαρκέτα, όπου τους ανθρώπους τους βάζουν πάντα με άσυλο. Για παράδειγμα, στην Τράπεζα της Ελλάδος, και όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, λειτουργούν και όλες οι κεντρικές τράπεζες στον πλανήτη των άλλων χωρών. Οι τραπεζίτες έχουν άσυλο. Ναι, αλλά τους διορίζουν και τους προτείνουν μόνο τα παγκόσμια παιδιά που είναι σκιές, και δεν είναι παιδιά, είναι μόνο υπάλληλοι και σκιές. Οι υπάλληλοι διορίζουν, αλλά από τις σκιές παίρνουν τις διαταγές. Σε όλες τις υπηρεσίες οι 7 πράκτορες δουλεύουν για αυτούς και οι 3 κάνουν ότι δουλεύουν για τον παγκόσμιο γίγνεσθε. Δεν πειράζει. Όμως τις έχουν φτιάξει, εάν αυτά τα παιδιά σε 300 χώρες που έχουν φτιάξει, και θα φτιάξουν κι άλλες, συνέχεια κόβουν οικόπεδα και φτιάχνουν χώρες, τους βολεύει αυτό το διέρευε και βασίλευε. Όταν λοιπόν έχουν κυβερνήσεις που έχουν άσυλο, που τους έχουν επιβάλει και τους έχουν βάλει αυτοί με τους μηχανισμούς τους, από στοές, από δόγματα, από λέσχες, από οτιδήποτε, από τα κόμματα που είναι όλα δικά τους. Όταν λοιπόν βάζουν δικά τους παιδιά και σε κυβερνήσεις και σε δικαστικές θέσεις και σε τραπεζικές θέσεις υψηλές, που εκεί ρυθμίζουν την οικονομία της κάθε χώρας και τη ζωή και το βίο του κάθε ανθρώπου, αν αυτός ο τραπεζίτης ή αυτός ο κυβερνών αξιωματούχος, που δεν είναι δικό σας σε καμία χώρα, είναι αυτονών, δεν υπακούσει στις διαταγές και στις εντολές τους, να μπορέσουν να τον τσιμπήσουν, να τον πιάσουν, να τον σκοτώσουν, να τον δικάσουν, να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, γιατί αυτοί τον βάλαν. Με αυτή τη λογική λοιπόν έχουν όλους αυτούς τους παγκόσμιους μηχανισμούς εγκρίνει, τα οποία είναι, όπως δουλεύει η μία, δουλεύουν όλες με το ίδιο καθεστώς, με τον ίδιο νόμο τον παγκόσμιο. Οπότε δεν υπάρχει μικρή μεγάλη υπηρεσία. Όποια σκάσει και σε πιάσει και σου πει γεια σας, είμαι από εκεί, εκτέλεσε διαταγές, εκτελείς. Τώρα το αν συνεργάζονται μαζί, δεν συνεργάζονται, είναι μια άλλη ιστορία. Έχει δικαίωμα μια υπηρεσία να μην συνεργαστεί με την άλλη. Ή μπορεί να συνάψει καλές σχέσεις και να μοιράζεται πληροφορίες ή να πηγαίνει σε κάποιες δράσεις από κοινού ή μόνη της. Όπως και να έχει όμως, αυτές είναι για να πιάνουν τα δικά τους τα παιδιά για να μην τους φύγουν. Γιατί μετά ένας κυβερνήτης, γιατί και το πρόβλημα των παγκόσμιων επικυρίαρχων είναι μήπως φτιάξουν έναν ηγέτη, μήπως φτιάξουν έναν μονάρχη, έναν βασιλιά, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μετά αυτονομηθεί. Άμα αυτονομηθεί, έχουν πρόβλημα. Και φυσικά πρέπει να προλάβουν το κακό γρήγορα. Και με τα μέσα ενημέρωσης και με παντού και με όλες τις υπηρεσίες. Θέλω να πω λοιπόν ότι η δύναμη μιας παγκόσμιας υπηρεσίας είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να πιάσει αυτούς που δεν μπορεί μια εθνική υπηρεσία. Ούτε η ΕΕΠ, ούτε η αστυνομία μπορεί να πιάσει το Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας λοιπόν έχει άσυλο. Και όλοι οι διευθυντές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κανείς δεν μπαίνει μέσα, το κράτος δεν μπαίνει μέσα, αστυνομία δεν μπαίνει μέσα, δικαστής δεν μπαίνει, ο δικαστής ελέγχεται από την κυβέρνηση που την ελέγχουν τα παιδιά και οι σκιές και οι διαόλοι. Οπότε τι κάνουμε, καθόμαστε λοιπόν και μας σκοτώνουν και δεν κάνουμε τίποτα. Μάλιστα, ακούστε, γι' αυτό ξαναείπα. Το Στουρνάρα, τους ανθρώπους που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να μπει κανείς, μια παγκόσμια αστυνομία μπαίνει. Μια υπηρεσία από τον ΟΗΕ εγκεκριμένη, όπως δουλεύουν όλες οι υπηρεσίες στον πλανήτη, μπαίνει. Θα μου πει ποιο θα μπει. Θα το δούμε, βρε αγαπητοί. Θα το βρούμε, σας λέω όμως τι γίνεται, τι δικαιώματα έχει. Το τάφι σίγμα που έχει άσυλο, το τσίμπησε. Το βουλευτή που έχει άσυλο, άσυλο έχει για τον κόσμο. Για μια παγκόσμια αστυνομία δεν έχει άσυλο. Ούτε ο υπουργός, ούτε ο δικαστής, ούτε ο πρόεδρος του Άριου Πάγου έχει άσυλο, ούτε ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, κανένας δεν έχει άσυλο σε μια παγκόσμια αστυνομία. Όλα είναι στα τηλέφωνα. Εάν τρελαθεί ένας διευθυντής από παγκόσμιας αστυνομίας και θελήσει να τσιμπήσει και να καθαρίσει όλη την αφρόγραμμα, την πήρε σε ένα απόγευμα. Εν παρουσία της αστυνομίας. Η αστυνομία υπακούει στις διαταγές της παγκόσμιας υπηρεσίας και δεν έχει δικαίωμα να πει όχι, δεν πάω ή δεν πιάνω. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά που λέω.
Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι δικοί τους οι μηχανισμοί. Δεν είναι ότι τους ανακάλυψα εγώ ή ανακάλυψα τον τροχό. Και το έχουν για τη δικιά τους προστασία. Μέσα από αυτή τη δικιά τους προστασία, ενώ κανονικά πρέπει να είναι για προστασία του πλανήτη, αντί να προστατεύεται ο πλανήτης από όλες αυτές τις υπηρεσίες και από τις αστυνομίες και από τα δικαστήρια, τελικά όλοι αυτοί υπάρχουν για να δυναστεύουν εσένα. Σε αυτή τη λύση και σε αυτή τη βάση, θέλω να πω ότι για να λειτουργήσει μια τέτοια παγκόσμια αστυνομία, τη στιγμή που μπορεί να βρει ένα μεγάλο πλαίσιο και να υπάρχουν και πάρα πολλές πληροφορίες, μαγνητοφωνήσεις, συναμιλίες με όλα τα στοιχεία, το τι κάνουν οι δικαστές, το πώς το κάνουν οι πολιτικοί, το πώς τσακίζουν έναν πολιτικό φορέα, το πώς γίνονται τρομοκρατικά χτυπήματα και δεν μιλάει κανένας και γιατί ο εισαγγελέας δεν ασκεί έρευνα για να δει τι γίνεται. Το ότι πας στα δικαστήρια και σε δικάζουν όπως γουστάρουν, λες και είμαστε πέρα από το μεσαίωνα, γιατί ο μεσαίωνας μπορεί και να είναι και καλύτερος από τώρα. Το πώς το κάνουν, το τι γίνεται και το πώς έχει συνάψει, πώς έχουν βρεθεί όλα τα στοιχεία τα οποία τώρα είναι εν εξελίξει, όλες οι πράξεις που κάνουν, όχι μόνο άδικες, γενοκτονικές θα έλεγα, εγκληματικές, για ένα ολόκληρο έθνος, για ανθρώπους σε ανθρώπους. Η παγκόσμια κοινωνία έχει υπογράψει νόμους. Αν τους διαβάσετε και όλα αυτά που λέω μπορείτε να τα απαληθεύσετε. Όλα αυτά που λέω μπορείτε να τα απαληθεύσετε, αν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν πράκτορες, υπάρχουν αστυνομικοί ανάμεσά μας, υπάρχουν διευθυντές, υπάρχουν εφέκ, τα πάντα. Υπάρχει και η συμφωνία να σέβεσαι τη συμφωνία. Υπάρχει και υπογεγραμμένο στον ΟΗΕ και έχουν υπογράψει όλα τα κράτη να σέβεσαι και να εκτελείς τη συνθήκη της συνθήκης. Όλα αυτά μπροστά μας τώρα. Τι θέλω να πω, συνελληνές μου, ενωθείτε και μαζευτείτε για να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ικανός αριθμός του έθνους των Ελλήνων. Και όλα μωρέ βρίσκονται, κάποιοι ξέρουν τι λέω. Δεν φαντάζεστε, και αυτοί δεν φαντάζονται φυσικά οι σκιές, κάτι μικροσκιές με κουστούμια νεωτερισμού που πάνε και τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε κάντε αυτό τώρα γιατί είναι διαταγή. Εκτελέστε το σώρα, σπάστε τα γραφεία. Η αστυνομία, μην πας εκεί. Σε διατάζω, του λέει ο μεγάλος. Μην πας εκεί. Τι έγινε, ναι, τι τσακίσαν το γραφείο, τάδε. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι. Δηλαδή τώρα πάμε, σε χτυπάνε στις πλατείες, σου διαλύουν τα κεφάλια, σου σπάνε τα πράγματα. Πας στο δικαστήριο και ο δικαστής γελάει. Άστον να γελάει τώρα. Γελάει καλά, όποιος γελάει τελευταίος είναι γυναίκα μου. Μαζευτείτε, είναι διαταγή και εντολή. Μαζευτείτε, ενωθείτε, μπείτε στα γραφεία, δείχτε την δύναμή σας, τη δυνατότητά σας, την ένωσή σας και θα δείτε ότι όλα τα εργαλεία υπάρχουν. Σας έχω αφήσει ποτέ χωρίς στοιχεία και αποδείξεις, σας άφησα ποτέ χωρίς λύση, έχετε τόσες λύσεις στα χέρια σας να τις κάνετε. Από εδώ και πέρα πρέπει να δείξετε εσείς. Πρέπει να δείξετε εσείς όλοι, να ενώστε, να αναπαράγετε το κύτταρό σας, να αναπαράγετε αυτό που είστε, να αναπαράγετε επί τέσσερες φορές βάσει της δημιουργίας όλα αυτά που ξέρετε, γνωρίζετε, να τα μεταλαμπαδεύσετε και να γίνουν ίδιοι με εσάς. Έτσι θα έρθει η απελευθέρωση και έτσι θα έχετε λύσεις στα χέρια σας που σήμερα δεν μπορείτε να τις δείτε. Okay. Κάναμε μήνυση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λογικότατη, είναι μέσα στο νόμο. Όπως πρέπει να είναι, του θέσαμε συγκεκριμένα πράγματα, του στείλαμε ένα εξώδικο του ανθρώπου, του λέμε κύριε πρόεδρε τι κάνατε, δεν έκανε τίποτα. Ωραία, ο δικαστής την έβαλε στην άκρη, του είπε από τον Άριο Πάγκο κάνε, βάλε αυτό το νόμο και εντάξει θα την εξετάσουμε, ναι, μας δουλεύουν. Ωραία. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι. Ο Τσίπρας δεν εκτελεί τη διαταγή που του έδωσε να ξεχρεώσει τα ΦΜΗ να πάρει χρήματα από τη Μετοχή Ανατολής που είναι πάρα πολύ μεγάλο εργαλείο και το έχετε αφήσει στην άκρη. Έχετε για την Μετοχή Ανατολής, έχετε κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχετε τις εφορίες, έχετε τα πάντα. Τι άλλο εργαλείο θέλεις, τι άλλο χαρτί θες κληρονομιάς. Έχεις τα πάντα. Και κάθομαστε τώρα και συζητάμε για το δημοσιογράφο. Όπου ο δημοσιογράφος θα πει ό,τι θέλει και αν δεν πει αυτά θα τον διώξουν. Ακόμα και το δημοσιογράφο. Μια παγκόσμια υπηρεσία που τους δημοσιογράφους δεν τους ακουμπάει κανένας και που είναι τα παιδιά του καθεστώτος. Η παγκόσμια αστυνομία θα τον τζιμπήσει. Θα του κάνει μια ανάκριση με αυτά που είπε και θα πρέπει αυτός μόλις τον τζιμπήσει και το πει. Όλα τα κοπτή. Έκανες αυτό το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Με τι στοιχεία το έκανες. Δεν είχες. Τότε και το έκανες. Δεν μπορεί ούτε ο δικαστής να το κάνει. Γιατί ο δικαστής παίρνει οδηγίες από την κυβέρνηση. Σε μια παγκόσμια υπηρεσία όμως, άμα σε τσιμπήσω για να σου κάνω μια ανακρισούλα, δεν θα λες ότι γουστάρεις. Για θα κατεγραφούν τα πάντα ενώπιον της αστυνομίας και θα πρέπει να μας πεις ποιος σου πήρε τηλέφωνο και σου είπε να πεις αυτά. Αν τον κατονομάσεις, θα φύγεις από τη δύσκολη θέση. Αν δεν τον κατονομάσεις, θα είσαι εσύ σε δύσκολη θέση.
Τι δυσκολία να έχεις για 2.000 το μήνα και για όσα να παίρνεις και μπορούσα να τα κερατά σου. Θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Δημοσιογράφοι που το παίζουν δημοσιογράφοι και λένε ότι θέλουν και βγάζουν ότι γουστάρουν. Και καναλάρχηδες που είναι στην συχνότητα του ελληνικού λαού. Εγώ προβλέπω θα έρθουν περίεργα πράγματα και θα βρεθούν άνθρωποι στη μέση που δεν φταίνε σε τίποτα. Εκτελούσαν εντολές. Θα μου πεις τώρα, εκτέλεσες ρε εντολή, εκτελεστή. Δεν είχες δικιά σου επιλογή. Δεν έχεις άποψη, δεν έχεις προσωπικότητα. Δηλαδή σου είπανε να πεις όλες αυτές τις αηδίες, όλα αυτά τα ψεύδι και το έκανες και δεν είχες επιλογή. Επιλογή από τον εαυτό σου, από το ίδιο σου το DNA δεν είχες. Τα πες. Ωραία. Και δεν έδωσες και το λόγο στους άλλους. Οπότε οι άλλοι είναι χωρίς φωνή. Εσύ θα λες ότι γουστάρεις, το καθεστώς θα κάνει ότι γουστάρει, οι δικαστές θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα τηρούν τους ανθρώπους 300.000-705.000 χρόνια φυλακή όσα λέει η Καινή Διαθήκη. Ωραία. Ωραία. Η αστυνομία δεν θα εκτελεί, θα κοιτάει για να μην χάσει τη δουλειά της. Ο δικαστής τι να κάνει και ο άνθρωπος και αυτός, να πούμε, να μην χάσει τη δουλειά του, έχει και οικογένεια. Αλήθεια. Αυτή είναι η ζωή. Μάλιστα. Γι' αυτό γεννηθήκαμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Μάλιστα. Δεν γίνεται έτσι, αγαπητοί μου. Θα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Σας θέλω όλους ενωμένους, όλους τις επάρξεις. Θα πετάξουμε τα ξένα σώματα από μέσα μας γρήγορα. Θα δείτε πόσο γρήγορα θα φύγουν τα ξένα σώματα. Το καθεστώς δεν θα έχει λόγο και φωνή μέσα σε εμάς, γιατί τώρα έχει λόγο και φωνή μέσα σε εμάς. Με μερικές προδοσίες που έχουν γίνει εκεί μέσα, θα καθαρίσουμε και θα τρέξουμε γρήγορα στο τρίτο μέρος. Το μέρος που θα είναι η νίκη. Σε αυτό που τώρα το καθεστώς επολεμάει και μετά από αυτή τη μεγάλη μάχη θα το έχεις νικήσει. Σας θέλω όλους ενωμένους να ενώσετε όλη την Ελλάδα σε όλα τα γραφεία. Να ανοίξετε γραφεία παντού, να ξεσηκωθείτε παντού. Και όλοι ενωμένοι στην απελευθέρωσή μας, στον ίδιο στόχο και σκοπό, όχι μόνο που ορκιστήκαμε, αλλά και που έχει χτιστεί η δημιουργία μας. Η δημιουργία των ανθρώπων, των πραγματικών ανθρώπων, της Ελλάνιας δημιουργίας, γιατί δεν υπάρχει άλλη δημιουργία από την Ελλάνια, την οποία θα αποδείξω, εκτός αυτά που έχω αποδείξει, θα αποδείξω με πραγματικά μαθηματικούς, γεωμετρικούς τρόπους και κανόνες, πώς η δημιουργία είναι Ελλάνια και μάλιστα είναι του ΑΟΜ που όλοι επικαλούνται. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.